Καλησπέρα σας από το Ζουγκλαντιάρι. Η εικόνα μας από τον μπλόκο της αστυνομίας στην Εθνική Οδό στο ύψος των Ινοφύτων, λιγότερο από 100 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας δηλαδή, όπου η κίνηση παρεκτρέπεται προς την παλαιά Εθνική Οδό για τους οδηγούς οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν προς το λεκανοπέδιο από τη βόρεια πλευρά της Αθήνας, καθώς ως γνωστόν η Εθνική Οδός έχει κλείσει λόγω της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη δυστυχώς στη Βόρεια Αττική. Τα νέα είναι πολύ άσχημα από αυτό το μέτωπο. Εμείς ερχόμαστε από την Εύβοια, όπου επίσης τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και εκεί οι κάτοικοι θα περάσουν ένα πολύ δύσκολο βράδυ με αρκετά μέτρα. Βλέπετε αυτή τη σπάνια εικόνα από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, επαναλαμβάνω, στο ύψος των Ινοφύτων. Μόνο κάποια οχήματα που βρίσκονται βόρεια του μπλόκου που έχει στηθεί κοντά στην Αθήνα, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, είναι αυτά τα οποία κατευθύνονται προς βορρά. Δεξιά στην εικόνα σας είναι το ρεύμα προς Λαμία, αριστερά το ρεύμα προς Αθήνα, εκεί το με τους κόνους, το περιπολικό παρακτεύει όλους τους οδηγούς ανεξαιρέτως προς την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Και έτσι να πούμε και τους οδηγούς οι οποίοι έρχονται από τα βόρεια της χώρας προς Αθήνα ότι υπάρχει λύση να μπουν στο λεκανοπέδιο, οδηγώντας περίπου μία ώρα παραπάνω από την παλαιά Εθνική Οδό Θήβας Αθήνας. Θα φτάσουν δηλαδή μέχρι την Ελευσίνα από την παλιά Εθνική Οδό και από εκεί είτε από την Αττική Οδό είτε με τον προδεστιακό τρόπο θα στρίψουν αριστερά προκειμένου να εισέλθουν στο λεκανοπέδιο και στην Αττική. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, καθώς και δυστυχώς πολύ σωστά όπως φαίνεται η αστυνομία εδώ και περίπου 3 ώρες έχει κλείσει και παραπάνω, έχει κλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, λίγα χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, και τα δύο ρεύματα φυσικά λόγω της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στη Βόρεια Αττική, στις Αθήνες, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, όπου τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, ήδη έχουν καεί αρκετά σπίτια. Όπως μαθαίνουμε, δέχεται οι φλόγες να έχουν περάσει και την Εθνική Οδό προς τον Άγιο Στέφανο, αλλά αυτά θα δούμε στην πορεία όμως και όλο το ρεπορτάζ και ό,τι συμβαίνει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα στο zoogla.gr. Επαναλαμβάνω, εμείς ερχόμαστε από την Εύβοια, από τη Βόρεια Εύβοια, όπου και εκεί η κατάσταση είναι δραματική. Αφήσαμε πίσω μας ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο απειλεί αρκετά χωριά, τα οποία ευτυχώς ήδη έχουν εκενωθεί, κοντά στην Αγία Άννα που επίσης εκενώθηκε. Δεύτερο πολύ πολύ δύσκολο βράδυ, τόσο για την Αττική όσο και για την Εύβοια, για την Ηλία. Και εκεί μπορείτε να δείτε τον αλληλικό ρεπορτάζ του Zoogla.gr, όπου εκεί κινδύνεψε και η αρχαία Ολυμπία και τα μέτωπα και εκεί μένονται ανεξέλεγκτα, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες εκατοντάδων πυροσβεστών και θελοντών και στελεχών της πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα και των εναέριων βεβαίως μέσων που εδώ και δύο περίπου ώρες δεν πετούν ως γνωστόν. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ άσχημη και στην Αττική λόγω της αναζωπήρωσης που είχαμε στο μέτωπο της Βαρυμπόμπης, που προχθές κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους και πολλές δεκάδες σπιτιών στα βορειοδυτικά προάστια της Αθήνας, στη Βαρυμπόμπη και αλλού. Τώρα κινδυνεύει, απειλείται το κρυονέρι, το οποίο την είχε γλιτώσει το προθεσμινό βράδυ. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στο κρυονέρι, όμως οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασχέσουν το μέτωπο και να γλιτώσει η περιοχή. Όμως ο εφιάλτης επέστρεψε το σημερινό βράδυ. Η εικόνα που βλέπετε είναι από την άδεια Εθνική Οδό. Κανένα όχημα δεν πηγαίνει προς την Αθήνα. Το δεξί μέρος που βλέπετε στην εικόνα μας, όπως είπαμε, όλο παρακτρέπεται προς την παλιά Εθνική Οδό. Από την αριστερή πλευρά, δηλαδή στο ρεύμα προς Λαμία, ελάχιστα οχήματα μπορεί να δούμε, τα οποία είναι οδηγοί, οι οποίοι διεμένουν σε κάποια περιοχή βόρεια του μπλόκου που έχει στήσει η αστυνομία περίπου στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Μια πολύ σπάνια εικόνα της Εθνικής Οδού, τουλάχιστον στο ρεύμα προς Αθήνα, εντελώς άδεια. Οι όσοι δέθηκαν τώρα μαζί μας, να το ξαναδείξουμε.
καθώς το ύψος των Ινοφύτων. Αυτός είναι ο παράπλευρος δρόμος. Αυτόν θα ακολουθήσουμε και εμείς. Την παλιά Αθηνική Οδό Αθηνών Θήβας. Και βλέπετε στο βάθος της εικόνας σας το περιπολικό που με τους ειδικούς πόνους έχει κλείσει την Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα. Όλα τα οχήματα παρεκτρέπονται προς την παλιά Εθνική Οδό. Δεν έχει και πολύ μεγάλη κίνηση Εθνική βεβαίως. Εδώ και αρκετές ώρες είναι γνωστό ότι έχει κλείσει αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για τη χώρα μας. Με πολύ μεγάλα και επικίνδυνα μέτωπα στη Βόρεια Αττική, στην Εύβοια, στην Ηλία, αλλά και αλλού. Εκενώθηκαν οικισμοί και στη Μεσσηνία και στα Γραβενά, δύσκολη κατάσταση. Κυρίως όμως τώρα στην Βόρεια Αττική, στην Εύβοια, όπου το μέτωπο που αφήσαμε εκεί είναι δυστυχώς πολύ μεγάλο και ανεξέλεγκτο. Πυροσβέστες βίνουν το ανασχέτου, προκαλούν την ανάσχεση μάλλον ενός μετώπου και ένα άλλο δημιουργείται λίγο πιο πέρα, στην κατάφυτη έκταση, στο πυκνό δάσος της Βόρειας Εύβοιας. Πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί και πολύ δύσκολη θα είναι η νύχτα. Οι τελευταίες εικόνες που είδαμε εκεί ήταν κάτι διαφορών χωριών να διώχνουν τους ηλικιωμένους και κάποιοι νεαροί να επιμένουν να μείνουν προκειμένου να υπερασπιστούν τις αιστείες τους. Είδαμε και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, δηλαδή να κόβουν δέντρα προκειμένου να εμποδίσουν τη διέλευση της φωτιάς από τα σημεία κοντά στα χωριά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και χρειές σήμερα το πρωί, αυτό ήταν κάτι που ήταν μια ενέργεια πολύ επιτυχημένη, καθώς επίτρεψε τιτάνιες προσπάθειες και τη συμβολή στο τέλος των εναέριων μέσων. Πυροσβέστες και πολλές δεκάδες εθελοντών κατάφεραν, κόβοντας δέντρα και ρίχνοντας ακόμα και χώμα με τα ίδια τους αγέρια, τα μεταδώσαμε όλα αυτά, να ανασχέσουν το μέτωπο που γινούνται από τις κεχριές. Άλλα μέτωπα όμως, μένοντας σε άλλα σημεία, προς την πλευρά της Αγίας Άννας, το κάμπινγκ εκενός και πριν από λίγες ώρες, ισχυρή σύσταση για κένωση και του χωριού της Αγίας Άννας και άλλων οικισμών. Εκεί, πολύ δύσκολη μέρα για την Εύβοια και βεβαίως για την Αττική με την αναζωπήρωση του μετώπου στη Βαρυμπόπη και πιο βόρεια, το κράτος Πολιτεία, Αφίδνες και άλλες περιοχές. Θα έχουν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, όπως μαθαίνουμε, πέρα από το δάσος που έχει κατακαεί εκεί. Είναι και κατοικίες που έχουν καεί, θα ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι χειρότερο. Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται εκεί, των επίγειων πλέον μόνο δυνάμεων. Από τη στιγμή που έπεσε το τελευταίο φως της ημέρας, έχω την αίσθηση ότι και η αυριανή ημέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ας ελπίσουμε να περιοριστούν οι καταστροφές τόσο στο φυσικό κεφάλαιο της χώρας, όσο βεβαίως και στις περιουσίες των ανθρώπων και κυρίως, πάνω απ' όλα, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές στις πρωτόγνωρες αυτές τις καταστάσεις που περνάει η χώρα μας, με τεράστια μέτωπα σε διάφορα σημεία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και βεβαίως την αναποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών. Δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε αυτό αυτή τη στιγμή, πάντως εκ του αποτελέσματος και με τις αναζωπηρώσεις και με όλα αυτά τα ενεργά μέτωπα τα οποία δεν μπορούν να τα ανακόψουν, οι κρατικοί χειρισμοί κρίνονται φυσικά αναποτελεσματική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ως εκ τούτου παρακολουθούμε αυτές τις πρωτοφανείς εικόνες με το Βόρειο Εθνικό Δίκτυο της Αθήνας να είναι κλειστό και από τα δύο ρεύματα. Επαναλαμβάνω, οι οδηγοί που έρχονται προς Αθήνα από την Αθηνών Λαμίας θα κάνουν τον κύκλο από την παλιά Εθνική Θήβας Αθήνας και από την Ελευσίνα θα στρίψουν προκειμένου να μπουν στο λεκανοπέδιο. Μια παράκαψη μιας περίπου ώρας, αυτό είναι βεβαίως το λιγότερο σε σχέση με την αιτία που έχει προκαλέσει αυτή την εξέλιξη. Για όλο το ρεπορτάζ, για ό,τι συμβαίνει από όλα τα μέτωπα, σκεφτείτε την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, το zoogla.gr. Διαρκώς σας μεταδίδουμε όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά σε πολλές περιπτώσεις που συμβαίνουν στη χώρα μας, σε πολλά και διάφορα σημεία.
Ας ελπίσουμε ότι τη νύχτα θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, ότι θα περιοριστούν οι φλόγες στα μέτωπα, ότι αύριο θα είναι μια λιγότερο δυσάρεστη μέρα, γιατί δυσάρεστη θα είναι σίγουρα. Τόσο επειδή τα μέτωπα μοιάζουν ανεξέλεγκτα, όσο βεβαίως και με τις εικόνες που θα αντικρίσουμε της καταστροφής, όπως είπαμε, σε διάφορα σημεία, κυρίως σε Ηλία, Αττική και Εύβοια. Με αυτή την πρωτοφανή εικόνα σας αφήνουμε. Διαρκές ρεπορτάζ από τα μέτωπα στο zoogla.gr. Καλό σας βράδυ.